Είναι παιδιά τα οποία αυτό που κάνουν δεν το κάνουν για τα χρήματα. Έτσι. Και χειρίζονται μηχανήματα τα οποία είναι στην αιχμή της τεχνολογίας και έχουν την υποχρέωση να είναι σε άψογη και φυσική και πνευματική κατάσταση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο. Επιστροφή στα δικά σας. Επιστρέφουμε εμείς εδώ. Σας είχαμε αφήσει στο θέμα του Film in Greece. Έτσι έχει, από ό,τι έχουμε καταλάβει, ονομαστεί αυτή η προσπάθεια που θα προσελκύσει τους ξένους παραγωγούς. Τώρα να σας πω, εγώ έχω εντυπωσιαστεί με το ενδιαφέρον που προξένησε η πρωτοβουλία μας αυτή, δηλαδή, και την ανταπόκριση του κόσμου των παραγωγών. Έτσι. Και δεν, αυτό το διαχωρίζω από τη συνολική... Έχουμε να μας δώσετε μια αίτηση. Δηλαδή, τι ενδιαφέρον, είναι θεωρητικό ενδιαφέρον? Όχι, δεν είναι. Ομογενής εταιρεία στο Σικάγο. Το πληροφοριακό σύστημα, να σας πω, κύριε Λασκαράτου, το πληροφοριακό σύστημα των κρατικών ενισχύσεων ανοίγει σήμερα ή αύριο και νομίζω θα μπορούμε τις επόμενες μέρες, θα σας κρατάμε απολύτως ενήμερους, θα βγάζουμε ανακοινώσεις για το τι ενδιαφέρον εκδηλώνεται. Αλλά αυτή τη στιγμή οι πρώτες ενδείξεις είναι άκρως ενθαρρυντικές. Δηλαδή είναι ενδείξεις τις οποίες προσωπικώς δεν είμαι σίγουρος ότι τις έχω ξανασυναντήσει μετά από κάποιο νομοθέτημα. Λοιπόν, αυτού του τύπου η παρέμβαση έπρεπε. Εντάξει, το καταλαβαίνω στα χρόνια της κρίσης ότι ενδεχομένως να ήταν δύσκολο να γίνει. Τώρα, καθώς η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση, πρέπει γιατί να. Γιατί ίσως όλο αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει κιόλας στο κομμάτι της οικονομίας. Ακριβώς, κυρία Μιχαηλιδάκη, υπάρχουν 150 επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με την οπτικοακουστική παραγωγή. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μπορεί πραγματικά. Θα ανοίξουν και θέσεις δηλαδή. Και θέσεις θα ανοίξουν και θα βελτιωθεί. Και θα βελτιωθεί και θα συμβάλλει αυτό το πράγμα ραγδαία στην βελτίωση της εικόνας της χώρας. Ξέρετε πόσο ο τουρισμός, ας πούμε, έχει βοηθηθεί στη Σκόπελο από το Μάμα Μία. Βέβαια. Το οποίο γυρίζει κι αλλού, έτσι. Δυστυχώς το δεύτερο. Δυστυχώς το δεύτερο, ναι, αλλά το πρώτο. Κάτι στούντιο κινηματογραφικά που είχε ακουστεί κατά καιρούς ότι θα φτιάξουν σε ελληνικά νησιά ή αλλού. Αυτό παίζει. Νομίζω ότι το επόμενο στάδιο είναι να σχεδιάσουμε να επεκτείνουμε τέτοιου τύπου κίνητρα και στην οργάνωση μονάδων παραγωγής. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το καλύτερο ανάγλυφο που μπορεί να φανταστεί ένας παραγωγός, διότι μπορεί σε μία ώρα να είναι από μία ηλιόλουστη παραλία σε ένα χιονισμένο βουνό. Και αυτό είναι ένα φυσικό πλατό, ένα στούντιο το οποίο δεν μπορεί να το βρει σε άλλες χώρες του κόσμου. Και με τον κατάλληλο φωτισμό. Λοιπόν, και με τον κατάλληλο φωτισμό, είμαστε μία χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια που θα μπορούσε κανείς να ελπίζει. Και το Hollywood έγινε εκεί λόγω ηλιοφάνειας, ξέρεις. Βεβαίως. Και όλα τα οι μεγάλες χερσαίες εκτάσεις οι οποίες δεσμεύσανε για να κάνουν τα στούντιο, Universal κτλ. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και αφού μιλάμε για Hollywood και για Αμερική, το Σεπτέμβριο είναι τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση τη Θεσσαλονίκη η Αμερική. Θα έρθει και ο Τραμπ. Δεν νομίζω. Νομίζω όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται για να έχουμε μια υψηλού τύπου εκπροσώπηση. Ήδη ο Wilbur Ross έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του και εκεί νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει και αυτή η ξεχωριστή εκδήλωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ειδικά φέτος. Εσείς εμπλέκεστε σε αυτό, στον τρόπο με τον επειδή οποίο. Επειδή δηλαδή ακριβώς θα... έχει μια τεχνολογική αιχμή και έχουμε αναλάβει στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και να δουλέψουμε και στην Αμερική για να προσελκύσουμε εταιρείες οι οποίες να έρθουν να εκθέσουν εδώ, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχει πάρει ζεστά και η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση. Και αυτό μας δίνει έτσι ιδιαίτερη χαρά. Νομίζω ότι θα είναι μια εκδήλωση πάρα πολύ ξεχωριστή, σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και κυρίως θα βάλει την Ελλάδα στο χάρτη ως μια χώρα η οποία πλέον έχει στην ατζέντα της πάρα πολύ ψηλά τις εξελίξεις στην αιχμή της τεχνολογίας. Ξέρετε γιατί, θα το πούμε και με λίγο πόνο, πάρα πολλές φορές η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι μια εικόνα από την αδική. Δηλαδή το folklore σκέτο, δεν το κακολογώ, έτσι, είναι, το λατρεύουμε όλοι. Το λατρεύουμε όλοι και τις παραδόσεις μας. Και δεν είμαστε μόνο παραλίες. Έτσι. Μα αυτό πάμε να συναντήσουμε και στις άλλες χώρες εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, σε εμάς μην το ακυρώνουμε. Ωραίος είναι και ο ήλιος και η θάλασσα. Όχι, και είναι τα καταπληκτικότερα. Δεν υπάρχει ωραιότερη χώρα από τη δική μας. Αυτό να μην έχει κανένας αμφιβολία. Το θέμα είναι ότι δεν κάνουμε μόνο αυτό. Έτσι. Και έχουμε τις δυνατότητες να δείξουμε ότι έχουμε διαμάντια στο επιστημονικό πεδίο. Στο ερευνητικό πεδίο, ακόμα και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα τα οποία κερδίζουν από μόνα τους κιόλας, χωρίς έτσι μια υποστήριξη συγκροτημένη θέση στις διεθνείς αγορές, αυτό το πράγμα πρέπει να το αναδείξουμε. Κύριε Παπά, επειδή αρχίζει και μας πιέζει λίγο ο χρόνος, κάποια στιγμή το ανέφερε μέσα στις ερωτήσεις του ο Κώστας, αλλά το τρέξαμε με τις τηλεοπτικές άδειες. Ναι. Νομίζω γιατί είμαστε... ήταν όλα καλά, ας πάμε ξανά αυτό που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Ναι, είμαστε στο τελευταίο στάδιο.
φαντάζομαι ότι θα πρέπει και το ρεπορτάζ σας να ρωτήσει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο κάνει τον οικονομικό έλεγχο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες εβδομάδας ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Δεν θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό αυτό. Θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί, νομίζω. Εντάξει, δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Νομίζω ότι στο ΕΣΟΥΡΟ έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα μέσα στη θητεία του που δεν έγιναν για 30 χρόνια. Εδώ είμαστε και θα περιμένουμε. Άρα, μετά που θα ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος, στο επόμενο στάδιο θα μας θυμίσετε τι γίνεται. Παίρνουν τις άδειες όσοι έχουν την. Επιπληρωμή, έτσι. Βεβαίως, βεβαιότατα. Το οποίο τίμημα αυτό είναι στο βάθος δεκαετίας, όπως είχαμε ακούσει στην αρχή. Βεβαίως, είναι στη δεκαετία, έχει νομοθετηθεί ήδη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η κυβέρνηση νομίζω ότι έδωσε μεγάλη μάχη από την αρχή για να υπάρξει μια ρύθμιση σε αυτό το τοπίο. Και ρύθμιση σημαίνει και καθαροί κανόνες και αδειοδότηση από μέρος του κράτους και βεβαίως ισχυρό πλαίσιο προστασίας των θέσεων εργασίας. Το οποίο δεν υπήρχε. Για πείτε μας τώρα, θα πάμε στο διάστημα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή. Είχαμε τον κύριο Κρυμιζή στην. Θα πάμε και με τον Ελλάσσα 4. Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός έχει αρχίσει και δομείται αυτή τη στιγμή. Δουλεύουν ασταμάτητα. Χθες είχαν και πάλι συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό τι μας δίνει, γιατί ο άλλος σου λέει, εγώ ας πούμε, φεύγω από την Ελλάδα να πάω σε μια άλλη χώρα να βρω δουλειά. Υπάρχει ακόμα αυτό, κύριε Υπουργέ, ως πρόβλημα. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Πριν σας έλεγα για το οπτικοακουστικά. Ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή η ανταπόκριση σε σχέση με την νομοθεσία για το διάστημα. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί νομοθεσία να παράγει από το αποτέλεσμα ακόμα πριν πάρει ΦΕΚ. Δηλαδή, πριν τελειώσουμε με την ολοκλήρωση της ψήφισης της νομοθεσίας για τη διαστημική μας πολιτική, είχαμε δύο πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Τη συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για τη συγκρότηση ενός κέντρου επιχειρηματικής καινοτομίας για εφαρμογές διαστήματος στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια θερμοκοιτίδα στην οποία μπορούν να πάνε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εφαρμογές διαστήματος και να αξιοποιήσουν τη δικτύωση με τα άλλα 18 κέντρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και τις περίπου 500 εταιρείες που αυτά φιλοξενούν για να ανταλλάξουν ιδέες και ερευνητικά ευρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο ήταν το ενδιαφέρον που εξέφρασε και τελεσφόρησε με την γερμανική εταιρεία κατασκευής μικροδορυφόρων, την OHB, με την οποία θα συγκροτηθεί από κοινού εταιρεία με το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχουμε εμείς οικονομική εισφορά, για την κατασκευή μιας μονάδας μικροδορυφόρων στην Ελλάδα. Επένδυση της τάξης των 120 εκατομμυρίων. Μερικές φορές αυτό ακούγεται σαν ένα μεγαλόπνο σχέδιο. Μα πρέπει να σταματήσουμε γιατί έχουμε όμως, στο μυαλό μας την NASA που εκτοξεύει τους θηράκους. Αλλά υπάρχουν και εκτόξευση. Ακούστε με, η εκτόξευση μπορούν να κάνουν γύρω στις 10 χώρες όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν κάνουν όλες χώρες εκτόξευση. Η χώρα μας όμως, ελληνικά πανεπιστήμια, μπορούν να κατασκευάζουν μικροδορυφόρους. Αυτό να πούμε. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Έλληνες, 100%. Η Ελλάδα λοιπόν εξασφάλισε. Έχουμε εξασφαλίσει χρήματα για να κατασκευαστεί η πρώτη πλήρης αποκλειστικά ελληνική συστοιχεία μικροδορυφόρων, η οποία σε 1,5 με 2 χρόνια από τώρα μπορεί. Γιατί να έχει επιστήμονες και λαμπρά μυαλά έχουμε. Μα είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα κατασκευάσουν τους μικροδορυφόρους στην Ελλάδα, τους κατασκεύαζαν για λογαριασμό ενός ευρωπαϊκού προγράμματος. Δεν υπάρχει λόγος. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το ξαναπούμε αυτό, γιατί επειδή πολλά ακούμε εδώ πέρα, τι αυτό, το να δάλω. Προχθές καλέσαμε για πρώτη φορά την κυρία Χτσιόγλου, ας πούμε, στην εκπομπή τη σεζόν. Τον κύριο Παπά για πρώτη φορά στη δική μας εκπομπή. Μια μισή, έχω βγει για μία μέσα σε εκπομπή. Στο Σικάγο. Ναι, λοιπόν, αυτά. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα σε όλους. Καλό Πάσχα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις.